Σας καλωσορίζουμε στο Hort Live της 7ης Δεκεμβρίου. Σε 5 λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Καλωσορίζουμε τις αστροφίλες και τους αστροφιλούς μας σε ένα ακόμα live ανανεωμένο, δυναμικό, με δύο στόχους σήμερα, δύο ουράνια διαμάντια που θα μας συναρπάσουν. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε. Καλησπέριζουμε όλη την παρέα, τον Νίκο, τους Γιώργηδες, τους δύο, το Μανώλη, όλους όσους ήρθαν σήμερα να απολαύσουμε το σύμπαν με το Hort Telescope, το δικό σας δικτυακό ρομποτικό ελληνικό τηλεσκόπιο. Ήτανε όλη η περασμένη εβδομάδα, ήταν πολύ δύσκολη και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Σήμερα ένα μικρό ξάστερο βράδυ με θερμοκρασία 13,5, υγρασία πολύ χαμηλή ευτυχώς, 67%, με λίγο αεράκι γύρω στα 3 μποφόρ, 2 με 3 μποφόρ, κάποιες ρηπές ανέμων. Θα δούμε τα άστρα λίγο να τρεμοπαίζουν, αλλά δεν πιστεύω να έχουμε κάποιο πρόβλημα με το
αέρα. Συνήθως όταν έχει αέρα έχουμε και χαμηλή υγρασία και το αντίθετο. Πολύ όμορφα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γεια σου Θέμη από τη Χαλκιδική. Χαιρετισμού στην όμορφη Χαλκιδική. Βρέχει από ό,τι μας λες. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εδώ στην Αθήνα έχουμε ξαστεριά σήμερα. Και είναι η ευκαιρία να απολαύσουμε δύο ουράνιους στόχους, δύο ουράνια διαμάντια. Πολύ ενδιαφέρον να τα παρατηρήσουμε και να τα φωτογραφίσουμε. Γεια σου και σε σένα Γιάννη και σε σένα Μάνο από τα Χανιά, η Κρήτη. Καλωσορίζουμε την Κρήτη μας. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με απαλή μουσικούλα στο background. Την οποία μπορούμε να την ακούσουμε έτσι χαμηλά, να μας ηρεμήσει για να μπορέσουμε ομόρφα να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα Ειρήνη και σε σένα, χαιρόμαστε όλους και στο Γιάννη που είσαστε εδώ παρέα μας. Προχωράμε ευθύς αμέσως γιατί μας περιμένει το σύμπαν. Μας περιμένει. Βλέπουμε το πλανητάριό μας, το Stellarium σε πρώτο πλάνο, ζωντανό αυτή τη στιγμή από την Αθήνα, ο ουρανός όπως το βλέπουμε στο πλανητάριο, και εδώ αριστερά όπως θα έχετε παρατηρήσει έχουμε ήδη στραφεί σε ένα όμορφο άστρο. Στο άστρο Deneb, όπως βλέπετε, και μπορούμε να το δούμε ζωντανά από την κάμερα του τηλεσκοπίου. Εδώ είναι και το άστρο Deneb. Ζωντανά, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε βάλει τα preview, το exposure time, δηλαδή τα κάθε frames 2 δευτερόλεπτα, δηλαδή ένα preview των 2 δευτερολέπτων, το οποίο μας φαίνει την εικόνα, το άστρο Deneb. Επίσης να σας εξηγήσω ότι έχουμε μία κάμερα που βρίσκεται μπροστά από το τηλεσκόπιο για να μπορούμε να δούμε την συννεφιά και δεν το πιστεύω. Έχουμε κάποια σύννεφα, γι' αυτό ακριβώς θόλωσε λίγο η εικόνα μας. Να τα σύννεφα, εύχομαι να μην επηρεάζουν τους στόχους μας σήμερα, γιατί δεν είναι σε όλο τον ουρανό η συννεφιά. Αυτό βέβαια πριν από 15 λεπτά δεν υπήρχε, όπως τα βλέπετε εδώ τα σύννεφα ζωντανά μπροστά. Και μπορείτε να τα δείτε και εδώ, κάπως δεξιά-αριστερά έχει λίγο θαμπώσει, αλλά βέβαια το άστρο Deneb είναι στο κέντρο. Καλησπέρα Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε όλη την Ελλάδα κοντά μας. Κατά περίεργο τρόπο εμφανίστηκαν κάποια σύννεφα πάνω στο Deneb. Τα βλέπετε εδώ. Να σας εξηγήσω για όσους έρχονται και όσους ήρθαν για πρώτη φορά ότι το Hort θα μεταδίδει live όποτε υπάρχει ξαστεριά και βέβαια έχουμε και την ωραία δοκιμαστική συνεδρία για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το Hort υπό την καθοδήγησή μας, να δούνε πώς δουλεύει η πλατφόρμα, πώς γίνεται η αστροφωτογράφηση, να μάθουν αρκετά πράγματα. Μπορείτε να γραφτείτε στο Greek Telescope, να γίνετε μέλος, να κλείσετε με το ραντεβού. Στην ενότητα ραντεβού
τη συνεδρία σας για μία ώρα και από εκεί και πέρα, εάν σας αρέσει και θέλετε να δοκιμάσετε δικιά σας δύναμη στην αστροφωτογραφία, μπορείτε να το χειριστείτε αποκλειστικά εσείς στο Hort και να το νοικιάσετε για τις νύχτες που επιθυμείτε και ανάλογα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες να φωτογραφίσετε και να παρατηρήσετε οποιοδήποτε ουράνιο σώμα θέλετε. Απλώς πριν ας αφήσουμε λίγο τη συννεφιά, εύχομαι να μην μας επηρεάσει σήμερα. Όπως βλέπετε ζωντανά το άστρο Deneb, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε και ένα μικρό zoom. Θα ενεργοποιήσουμε την ψήξη της κάμερας, η οποία ενεργοποιείται από εδώ. Και εδώ βλέπετε πάνω την θερμοκρασία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από το Hort, 16,2 βαθμούς. Θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Θα βάλουμε στα μείον 20 την αστρονομική μας κάμερα. Εδώ πάνω βλέπουμε κατεβαίνει η θερμοκρασία από εδώ και ανεβαίνει η ισχύ της ψήξης. Σιγά σιγά στο αφήσουμε να δουλέψει. Πριν προχωρήσουμε όμως, επειδή δεν έχουμε εικόνα του τηλεσκοπίου πάνω δεξιά ζωντανά, θα πρέπει να το δούμε αμέσως τώρα. Πρέπει να έχετε εικόνα πάνω δεξιά ζωντανά το Hort. Απλώς να την ρυθμίσουμε λιγάκι ώστε να μην μας καλύπτει τα σημαντικά κουμπιά τα οποία θα πρέπει να έχουμε. Πολύ ωραία. Απολαύστε λοιπόν τη σημερινή βραδιά. Καλησπέρα και από τη Λίμνο Νικόλαος. Σε καλησπερίζουμε και σε σένα. Πολύ όμορφα. Μπορούμε να δούμε πώς πάμε από συννεφιά. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάποιες νεφώσεις από την πλευρά που έχουμε στρέψει το τηλεσκόπιο, αλλά ας μην καθυστερήσουμε, να πάμε απευθείας στο αστρικό μήνος M37, το ονομαζόμενο αλατοπίπερο, γιατί το έχουν ονομάσει έτσι, το καταλαβαίνετε όλοι, γιατί μοιάζει έτσι κάπως με κόκκους αλατιού και πιπεριού. Συνήθως οι αστρονόμοι και οι ονομασίες προέρχονται από έτσι ομοιώματα των ουράνιων σωμάτων και βγάζουν διάφορες ονομασίες. Και μετά από το αλατοπίπερο, το M37, το αστρικό μήνος, θα πάμε στο μικρό αλτήρα M76. Θα έχουμε δύο στόχους σήμερα. Πιστεύω η συννεφιά να διαλυθεί σε κάποια σημεία, σε κάποια ώρα. Θα το δούμε. Πολύ ωραία. Η μουσικούλα μας ταξιδεύει στο σύμπαν. Και θα πάμε στο πλανητάριό μας, που είναι η πρώτη μας δουλειά, γιατί πρέπει να στοχεύσουμε και να βρούμε τον M37, το αστρικό μήνος. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλά, βάζοντας στο παράθυρο της έβρεσης, το search δηλαδή, τον M37, θα μας δείξει πού ακριβώς βρίσκεται. Βρίσκεται από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε. Εύχομαι εκεί να μην έχουμε συννεφιά αυτή τη στιγμή. Βλέπετε το τηλεσκόπιο μας αυτή τη στιγμή είναι στραμμένο στον Deneb, στο άστρο Deneb, και θέλουμε να πάμε στο αλατοπίπερο, στο M37. Πολύ όμορφα.
θα το κεντράρουμε και θα του δώσουμε εντολή στο τηλεσκόπιο να μας οδηγήσει σε εκείνον ακριβώς το στόχο μας, τον πρώτο μας στόχο. Δίνουμε λοιπόν το go to την εντολή και παρακολουθούμε. Εδώ όπως βλέπετε έχει αρχίσει ήδη, βλέπουμε και λίγο τα σύννεφα, το τηλεσκόπιο έχει αρχίσει ήδη και μετακινείται. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Πρέπει να έχετε εικόνα. Και αν θέλετε μπορούμε να το δούμε και μπορούμε να το δούμε και ζωντανά. Θα το δούμε το τηλεσκόπιο που έχει στραφεί, απλώς περιμένουμε λιγάκι να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Και να κλειδώσει, όπως βλέπετε εδώ. Βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου, όπως βλέπετε. Πολύ ωραία, μας έχει δείξει ότι έχει πάει προς εκείνο το στόχο. Μπορούμε λοιπόν, θα ήθελα να πριν συνεχίσουμε, δεν ήθελα να σας δείξω απευθείας, αλλά όπως βλέπετε η κάμερα και το preview μας έχει δείξει ήδη το αστρικό σμήνος. Δείτε, 2 δευτερόλεπτα, βλέπω λίγο θα μπω, περνάνε σύννεφα για να τα ελέγξουμε. Όπως βλέπετε, ναι, να τα. Τα βλέπετε. Καλησπέρα Μαρία και σε σένα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας εδώ στο Hort Telescope. Βρισκόμαστε στην φάση του εντοπισμού του M37, του αστρικού σμήνους, και περιμένουμε λίγο να καθαρίσει ο ουρανός ακριβώς μπροστά με την κάμερα που μπορούμε να δούμε τα σύννεφα. Δεν θα κρατήσουν πολύ από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Έτσι, για να δούμε και να πάμε στην κάμερά μας, η οποία, ναι, το έχει φέρει πάρα πολύ ωραία. Η θερμοκρασία της κάμερας είναι στα μείον 20, θα το αφήσουμε εκεί, δεν χρειάζεται περισσότερο. Έχουμε λίγο αεράκι, να το ξέρετε. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε, τα frames τα οποία θα συλλέξουμε δεν μπορούν να είναι 1 λεπτό και πάνω. Θα τα δοκιμάσουμε με 30 δευτερόλεπτα ένα frame και βέβαια με το live stacking, το οποίο θα μας βοηθήσει να ενσωματώσουμε ζωντανά κάθε frame που θα λαμβάνουμε και θα βλέπουμε το αστρικό σμήνος να γίνεται πιο λαμπρό, πιο έντονο τα άστρα μέλη του και να καθαρίζει και από τον θόρυβο της σκόνης. Βλέπετε βέβαια τα σύννεφα δεξιά, τα βλέπετε εδώ. Δεν θα ξεκινήσουμε ακόμα την φωτογράφησή μας γιατί περνάνε τα σύννεφα από μπροστά. Καλησπέρα και σε σένα, Ανέστη. Μάλλον, ναι, εντάξει. Εδώ έχουμε στοχεύσει τον M37, το υπέροχο αστρικό σμήνος. Το βλέπετε εδώ, 2 δευτερόλεπτα. Exposure time, το βλέπετε εδώ. Με την έχρωμη κάμερα, πάντα το Hort Life θα μεταδίδει με την έχρωμη κάμερα για να έχουμε απευθείας χρωματική απόδοση. Μπορούμε να δούμε εδώ τις ρυθμίσεις της πλατφόρμας μας, η οποία εδώ είναι το histogram, το οποίο θα το δείτε μετά πώς δουλεύει, και εδώ φωτεινότητα, το contrast και εδώ το saturation που θα δώσουμε περισσότερο χρώμα στο στόχο μας. Εδώ ο θόρυβος ο οποίος
γίνεται εξασθενή. Θα το βάλουμε, ενεργοποιήσουμε και αυτό. Μέχρι να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε και να διαλυθούν λίγο τα σύννεφα μπροστά, θα προσπαθήσουμε να κεντράρουμε το αστρικός μήνος. Όπως βλέπετε, ενεργοποιούμε το στόχαστρο από αυτό το σημείο. Καλησπέρα και σε σένα, Άννα, από Κρήτη και εσύ. Πολύ όμορφα, η Κρήτη μεγαλώνει, ίσως είναι κοντά μας. Πολύ ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν μέχρι να μέχρι να διαλυθούν λίγο τα σύννεφα, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στο κέντρο το αστρικός μήνος. Γι' αυτό ακριβώς θα ενεργοποιήσουμε το remote control, το οποίο θα το φέρουμε εδώ σε αυτό το σημείο και θα προσπαθήσουμε αυτό το σημείο να γίνει κέντρο με μικρούς απλούς χειρισμούς. Θα κεντράρουμε το στόχο μας. Εδώ έχει φύγει πάρα πολύ. Κάνουμε δοκιμές τώρα. Κάνουμε δοκιμές γιατί δεν αντιστοιχούν τα βελάκια με το που στρέφεται το τηλεσκόπιο. Γεια σου και σε σένα, Φρόσο. Καλησπέριζουμε στην παρέα. Βρισκόμαστε στη φάση του κεντραρίσματος του αστρικού μήνους. Απολαύστε λοιπόν εδώ μαζί μας το σύμπαν, να παραμείνετε και να είστε υγιείς. Πολύ σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Και βλέπουμε ότι εδώ είναι και το κέντρο του μήνους, άρα δεν χρειάζεται άλλο το remote control μας, δεν χρειάζεται ο στόχος, το στόχαστρο. Πολύ ωραία, θα παραμείνει εδώ, μπορούμε να το δούμε και από το πλανητάριο. Βλέπετε λοιπόν που έχουμε στραφεί. Το χόρτ βρίσκεται ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, κοντά στον αστερισμό του Ταύρου. Βλέπετε εδώ είναι ο Ταύρος, όλος αυτός ο αστερισμός είναι λίγο πιο κάτω. Αυτό είναι το γνωστό άστρο Καπέλα. Και για να το δείτε λίγο καλύτερα, θα σας το φέρω έτσι για να δείτε. Εδώ είναι ο Βοράς. Δείτε το Βορά. Έχουμε στραφεί προς τα πάνω και από την ανατολική πλευρά εδώ είναι το Ζενίθ. Εδώ είναι ακριβώς το κατακόρυφα προς τα πάνω. Ντίνο, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για να απολαύσουμε όλοι μαζί το σύμπαν και τα θαύματά του. Και μπορούμε εδώ να δούμε το Ζενίθ, όπως είπαμε, και βρίσκεται σε ένα αρκετά ψηλό σημείο, το M37. Μπορούμε να το δούμε εδώ. Βρίσκεται σε altitude 58 μοίρες, αρκετά ψηλά. Οι 58 μοίρες μετράνε από αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή, επειδή 90 μοίρες είναι σε αυτό εδώ, στο Zenith, το 58 μη σας κάνει εντύπωση, γιατί το κοιτάμε από την ανατολή. Δηλαδή, πάντα κατακόρυφα από εδώ έως εδώ έχουμε 58 μοίρες. Και βέβαια, όσο ψηλότερο στον ουρανό είναι ο στόχος, το ουράνιο σώμα, τόσο το καλύτερο, γιατί είναι και πιο καθαρό, γιατί δεν περνάνε πολλά στρώματα της ατμόσφαιρας, δηλαδή δεν τα εμποδίζουν, γιατί όσο περισσότερο στον ορίζοντα είναι το ουράνιο σώμα, τόσο πιο επηρεασμό έχουμε από την ατμόσφαιρα της Γης. Είναι πιο πυκνά εκεί τα σώματα, τα στρώματα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Όλοι μαζί στην παρέα του Χόρτ, σε ένα ακόμα live. Και όπως είπαμε, όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε μια δοκιμαστική συνεδρία, να το χειριστείτε και υπό την καθοδήγησή μας στο Χόρτ, μπορείτε να κλείσετε, να γίνετε μέλος στο greektelescope.gr, στο δικό σας, στη δικιά σας σελίδα.
να κλείσετε το ραντεβού σας και μετά, αν θέλετε και αν σας αρέσει, να έχετε και να βγάλετε τις δικές σας αστροφωτογραφίες. Όλες οι λεπτομέρειες είναι στο Greek Telescope. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το δικό σας δικτυακό τηλεσκόπιο. Ελληνικό πάντοτε. Λοιπόν, έχουμε εδώ ζωντανά, πολύ ωραία, έχουμε ζωντανά αυτή τη στιγμή το αστρικός μήνος, αλλά το πίπερο το ονομάζουν. Να προσέχουμε και λίγο τη συννεφιά. Έχει καθαρίσει πολύ ωραία. Αυτό που θέλουμε είναι να μην υπάρχουν σύννεφα μπροστά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την φωτογράφησή μας, τις λήψεις μας. Πολύ ωραία. Ωραία, μπορούμε λοιπόν να τραβήξουμε τις πρώτες φωτογραφίες μας, τα πρώτα frames μας, απλά λόγω αέρα θα πρέπει να αποφασίσουμε τις λήψεις και τα exposure να είναι λίγο πιο μικρά, όχι ένα λεπτό, ούτε δύο λεπτά. Όπως βλέπετε εδώ έχει αέρα, το βλέπετε που σε κάθε ρηπή αέρα έχουμε και ένα κούνημα στα άστρα. Αυτό είπαμε, θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό λέω να ξεκινήσουμε με το exposure time, το οποίο ανάλογα με τον αέρα, μπορεί να πέσει ο αέρας πιο μετά, θα τον ανεβάσουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε με ένα με 10 δευτερόλεπτα, με 10 δευτερόλεπτα. Εδώ κάτω βλέπετε την αντίστροφη μέτρηση, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα preview κάνουμε. Μας φαίνει δηλαδή τώρα κάθε δευτερόλεπτα εικόνα, βλέπετε εδώ πόσο πιο ζωντανή είναι η εικόνα του στόχου. Το background είναι άσπρο, δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό μπορεί να το ρυθμίσουμε από εδώ. Βλέπετε το επόμενο 10 δευτερόλεπτα ήταν κουνημένο, το βλέπετε, λόγω του αέρα. Θα προσπαθήσω λίγο να το σκουρίνω. Τα σύννεφα, βλέπετε ακριβώς το λόγο που σκούρινε και το, φώτισε και το background. Είναι τα όμορφα συννεφάκια, συσσαγωγικά τα όμορφα τώρα για μας. Όταν κάνουμε αστροφωτογράφηση θέλουμε εντελώς ξάστερο ουρανό. Να ξέρετε ότι το Hort είναι εξοπλισμένο με όλα τα τελευταία φίλτρα που δεν επηρεάζουν την φωτορύπανση. Αυτό να το γνωρίζετε, δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα από φωτορύπανση και από το σελινόφως, ακόμα και σε πανσέλινο μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες και εσείς βέβαια δεν έχουμε πρόβλημα. Το μόνο θέμα είναι τα σύννεφα, η υγρασία και ο αέρας. Αυτή τη στιγμή από υγρασία είμαστε πολύ χαμηλά, 69%, από σύννεφα τα βλέπουμε εδώ. Μόλις καθαρίσει θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και να ξεκινήσουμε το live stacking μας. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, βλέπετε ο αέρας επιμένει, βέβαια με το live stacking όταν υπάρχει κουνημένο frame δεν θα το ενσωματώσει στο ήδη υπάρχον. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε για να πριν ξεκινήσουμε, χρειαζόμαστε να βάλουμε ένα dark frame το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο σε χρόνο με αυτό που θα τραβήξουμε εμείς τώρα, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα, άρα το dark frame μας είναι 10 δευτερόλεπτα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρέπει να ξέρετε ότι αυτά εδώ υπάρχουν τρία ειδών calibration frames τα οποία πάντα πρέπει να τα έχουμε για την αστροφωτογραφία μας. Τώρα θέμα είναι το L Pro. Δεν το κανονικά, λόγω του, επειδή υπάρχει αστρικός μήνος, θα μπορούσαμε να βάζουμε και Luminance, αλλά αυτή τη στιγμή το Luminance δεν το έχουμε ακόμα. Το οποίο το Luminance είναι καθαρά για να κόψει την υπέρυθρη ακτινοβολία, το ER Cut που λένε. Αλλά δεν μας επηρεάζει το L Pro της Optolong και είναι πολύ καλό για τη φωτορύπανση, μια χαρά για όλα τα ουράνια σώματα.
Λοιπόν, είχαμε μείνει στα calibration frames, τα οποία είναι τριών ειδών, τα BIOS, τα DARK και τα FLAT. Χοντρικά να ξέρετε ότι αυτά είναι για να μειωθεί και να ακυρώνονται τα frames, έτσι να ακυρώνονται οι σκόνες που μπορεί να έχει ο φακός και το φίλτρο μπροστά, ο θόρυβος της κάμερας, όλα αυτά κάνει απόσβεση, δηλαδή εξομαλύνει και δεν τα εμφανίζει στο τέλος. Γι' αυτό τα χρειαζόμαστε αυτά τα calibration frames. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο. Όχι, δεν έχασες. Ακόμα δεν έχουμε ενεργοποιήσει την οδήγηση. Τώρα απλώς αποφασίζουμε ποιο χρόνο θα επιλέξουμε. 10 δευτερόλεπτα επιλέξαμε λόγω του αέρα. Και θα βάλουμε το μόνο που θέλουμε εδώ είναι, έχουμε ήδη επιλέξει το bias και το flat, το οποίο έχει ήδη πάρθει από πριν, και πρέπει εδώ στο dark frames να επιλέξουμε τον ίδιο χρόνο με τα frames που θα τραβήξουμε στην αστροφωτογράφησή μας. Θα επιλέξουμε λοιπόν τα 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, επειδή θα τραβήξουμε 10 δευτερόλεπτα χρόνο. Αυτές εδώ τις ρυθμίσεις θα σας τις δείξω αργότερα. Πολύ ωραία. Ωραία εισαγωγικά, γιατί βλέπετε, δεν μας αφήνουν αυτά τα σύννεφα. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μέχρι να φύγει αυτή η συννεφιά, μπορούμε να κάνουμε όμως μία δοκιμή. Α, όπως βλέπετε εδώ, είναι ακριβώς μπροστά. Το τηλεσκόπιο πάνω δεξιά, όπως βλέπετε, είναι στραμμένο σχεδόν στο ζενίθ. Λοιπόν, τώρα μόλις περάσει αυτό το σύννεφο, θα ξεκινήσουμε τη λήψη μας των 10 δευτερολέπτων. Live stacking, να ξεκινήσουμε. Να δούμε τις πρώτες εικόνες. Και μόλις έρθει πάλι συννεφιά, το σταματάμε, το κάνουμε μια παύση και προχωράμε μετά πάλι. Δυστυχώς, ναι. Λίγο ακόμα, είμαστε έτοιμοι. Μόλις καθαρίσει εδώ. Εδώ θα βάλουμε και το όνομα, το M37, το όνομα του target μας. Περιμένουμε, τώρα ξεκινάμε και τραβάμε την πρώτη μας εικόνα. Εδώ κάτω θα σας εξηγήσω, απλώς δεν τράβηξε πολύ καλά, δεν ξεκίνησε. Καθαρίζουμε πάλι και ξεκινάμε. Έχουμε αρκετά σκούρα εικόνα. Ναι, περιμένετε να κάνουμε το ότο μας. Αυτό είναι το ένα frame που έρχεται. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Είναι το... Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Καλωσπερίζουμε και τη Σύρο. Πολύ όμορφα. Για όσους μπήκανε τώρα, προσπαθούμε, παρόλη τη μικρή συννεφιά που υπάρχει, να τραβήξουμε το πρώτο μας frames με το live stacking. Εδώ όμως κάτι δεν πήγε καλά. Θα το σταματήσουμε. Έχουμε αρκετά σκούρα εικόνα στο live stacking. Περιμένουμε λιγάκι. Θέλω να δούμε κάποιες ρυθμίσεις. Καταρχάς εδώ θέλω να ανοίξουμε ένα νέο φάκελο με την ονομασία M37. Όπου θα σωθούν όλα τα frames.
Λοιπόν, και θέλω να δω λίγο τις ρυθμίσεις μας. Κάτι δεν του άρεσε εδώ. Τα dark frames είναι των 10 δευτερολέπτων. Όχι, καλά τα είχαμε. Καλά το είχαμε. Πάμε λοιπόν στο preview μας. Εξαφανίστηκε, είναι τα σύννεφα όπως τα βλέπετε πάλι μπροστά. Θέλει υπομονή η αστροφωτογράφηση, όπως έχετε καταλάβει. Θέλει λίγο υπομονή. Απλώς μου έκανε εντύπωση που μαύρησε η εικόνα εκείνη. Θα το ξαναπροσπαθήσω. Θα βάλουμε light εδώ. Το bin είναι σωστά. Το middle είναι πολύ σωστά. Όλα είναι πάρα πολύ σωστά. Για να ξεκινήσουμε πάλι. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσουν αυτά τα frames. Ο χρόνος των frames. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να πάμε στα 30 δευτερόλεπτα. Άρα το dark θα πρέπει να επιλέξουμε των 30 δευτερολέπτων. Ελέγχουμε λίγο τα σύννεφα, δυστυχώς πάλι. Δυστυχώς πάλι έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να στραφούμε στο πλανητικό νεφέλωμα πρώτα, να δούμε μήπως στο σημείο αυτό δεν έχουμε σύννεφα. Αυτό θα κάνουμε. Απλώς αυτό που θέλω να δοκιμάσουμε είναι τώρα στα 30 δευτερόλεπτα. Βλέπετε το preview των 30 δευτερολέπτων που κατεβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε τώρα μία λήψη των 30 δευτερολέπτων. Αυτή είναι η συννεφιά που μας έχει παραμορφώσει, ναι. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα κάνουμε μια σύνδεση πάλι, γιατί αυτοί οι χρωματισμοί δεν είναι τόσο καλοί, δεν μου άρεσε. Θα το πάμε ξανά τώρα. Θα βάλουμε τα dark πάλι στα 10 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι τα preview που έρχονται. Λοιπόν, θέλω τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε. Θα κατεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία στα μείον 10. Όχι, συνεχίζει να έχουμε σύννεφα. Θα πάμε να στραφούμε στον M76, στο πλανητικό νεφέλωμα, να δούμε τέλος πάντων αν υπάρχει συννεφιά σε αυτό το σημείο. Ναι, ό,τι δοκιμές και να κάνουμε τώρα, όπως βλέπετε, είναι δύσκολες. Πολύ όμορφα τότε. Θα πάμε εδώ στο πλανητάριο μας, στο Stellarium. Γεια σου Ελένη, καλώς ήρθες και σε σένα. Πιστεύουμε ναι, πιστεύουμε να καθαρίσει. Μέχρι όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή, ας αφήσουμε λοιπόν τον M37, το αστρικό σμήνος, για να δούμε αν έχουμε καλύτερη τύχη στο πλανητικό
νεφέλωμα που είναι το M79, το μικρό αλτήρα, ο οποίος βρίσκεται αρκετά χαμηλά. Όχι, δεν είναι ο M79, σωστά, είναι ο M76, είπαμε. Ακριβώς. Να ξέρετε ότι το M μπροστά είναι για τον κατάλογο Messier, ο οποίος ανακάλυψε και έφτιαξε όλο αυτό τον κατάλογο με τα 109 ουράνια σώματα, γι' αυτό τον έχουν ονομάσει M. Αυτός είναι ο 76ος του καταλόγου Messier, άρα M76, και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί M79. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε και το γαλαξία της Ανδρομέδας κάτω αριστερά, αλλά αυτό θα φωτογραφηθεί με το μικρό τηλεσκόπιο γιατί θέλουμε μεγαλύτερο πεδίο. Λοιπόν, άρα πάμε να κατευθυνθούμε στον M76. Βλέπουμε λοιπόν το τηλεσκόπιο να γυρίζει προς το στόχο εκείνο. Περιμένουμε. Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί. Βλέπουμε εδώ, στρέφεται σιγά σιγά προς τον M76. Γεια σου Κατερίνα και από την Πάτρα, όλη η Ελλάδα μαζί μας στις δύσκολες αυτές στιγμές με τη συννεφιά και βέβαια με την κατάσταση η οποία επικρατεί με τα lockdown και τα θέματα υγείας. Γι' αυτό λοιπόν θα προσέχουμε και να προσέχουμε όλοι για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε και το σύμπαν και να το φωτογραφίζουμε και να το παρατηρούμε. Το Hort βρίσκεται ακριβώς τώρα στον M76, το τηλεσκόπιο έχει στραφεί σε αυτό το σημείο για να δούμε αν έχουμε καταρχάς συννεφιά. Έχουμε και εδώ συννεφιά. Για να δούμε την πρώτη μας εικόνα, η οποία βέβαια δεν θα φανεί αυτή τη στιγμή καθαρά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ είναι ο αλτήρας. Αυτά είναι τώρα τα πρώτα frames των 10 δευτερολέπτων. Να το. Μας το έχει φέρει σχεδόν στο κέντρο. Έχουμε βέβαια και τον αέρα, βλέπετε, κάθε 10 δευτερόλεπτα έχουμε και ένα frame. Για να το ανεβάσουμε στα 30, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την αστροφωτογράφησή μας, παρατηρούμε απλώς το σώμα, διότι έχουμε το πρόβλημα, όπως βλέπετε εδώ. Για να δούμε τα 30 δευτερόλεπτα. Σε χαιρετούμε Ηλία, γεια σου Ηλία μου, από τη Σπάρτη, την υπέροχη Σπάρτη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εδώ προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε συσσαγωγικά τα σύννεφα τα οποία δεν καταπολεμούνται, βέβαια. Να βρούμε κενά ανάμεσα στα σύννεφα, όπως βλέπετε, δύσκολο το κενό. Εδώ είναι όμως το νεφέλωμα, το βλέπετε. Ο μικρός αλτήρας των frames των 30 δευτερολέπτων, όπως βλέπετε τα άστρα είναι κουνημένα γιατί υπάρχει και αέρας. Θα το βάλω πάλι στα 10 δευτερόλεπτα.
Αυτό που θέλω είναι να δοκιμάσω να ξεκινήσω τη φωτογράφηση, άσχετα αν δεν θα προχωρήσει βέβαια, απλώς για να δω γιατί πριν ήταν κάπως σκούρα. Τώρα έχουμε συννεφιά, ό,τι και να κάνουμε όπως βλέπετε. Έχει συννεφιά. Πάμε πάλι στο preview. Μπορούμε να στραφούμε σε ένα άλλο σημείο του ουρανού. Λοιπόν, για πάμε από την άλλη πλευρά να δούμε μήπως είναι πιο καθαρά. Για να βρούμε ένα ενδιαφέρον σώμα, ένα ουράνιο σώμα από την πλευρά της Ανατολής. Ο M37 είναι εκεί, να πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ, στο μονόκερο βλέπω. Έχουμε αυτό το νεφελωματάκι εδώ. Μάλλον αστρικός μήνος είναι και έχει νεφέλωμα. Για πάμε προς τα εκεί. Για πάμε προς τα εκεί. Και ξεκινάμε το go to. Εδώ θα πάμε να δούμε πως πάει και η συννεφιά. Θα κάνουμε ένα zoom. Θα δούμε το χόρτ να πάει προς τα εκεί, να στρέφεται σε αυτό εδώ το σημείο, να το. Για να δούμε και στη διάρκεια της κίνησης του. Έχουμε συννεφά. Απίστευτο. Βλέπετε, προσπαθούμε να βρούμε σημείο το οποίο έχει μαζευτεί συννεφιά παντού. Ενώ η πρόβλεψη σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εδώ είναι πιο πυκνά τα σύννεφα. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Φτάσαμε στο νεφέλωμα, αλλά δεν υπάρχουν ελπίδες όπως βλέπετε. Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα από αυτή την πλευρά καθόλου. Εδώ είναι πολύ πιο πυκνά τα σύννεφα. Εδώ είναι πολύ πιο πυκνά τα σύννεφα. Βέβαια. Για να πάμε από την άλλη πλευρά, δυτικά. Πάμε στους ηχθείς. Έχουμε εδώ ένα. Για να δούμε αυτό το NGC 752, τι είναι, από ό,τι φαίνεται είναι ένα σμήνος και αυτό. Ας πάμε προς τα εκεί, από τη δύση δηλαδή, από την άλλη πλευρά. Καλησπέρα Ξένια, ναι, όντως μας τα χάλασε σήμερα, σε καλωσορίζουμε και σένα. Θα στραφούμε λοιπόν προς τη δύση και ξεκινάμε το go to, την εντολή, και στην διαδρομή όπως βλέπετε εδώ, να το χόρτ περνάει από τα σύννεφα. Περνάει από τα σύννεφα όπως βλέπετε. Τίποτα, έχει πάει παντού.
κοιτάμε και τη διαδρομή. Κοιτάμε βέβαια και τη διαδρομή για να δούμε αν κάποιο σημείο μήπως και υπάρχει κάποιο κενό. Ελαφριά συννεφιά εδώ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Για να δούμε. Πρέπει να ανοίξει. Α, για να δούμε. Έχει λίγο ελαφριά εδώ προς τη δύση. Πάμε να δούμε το preview μας. Να τα. Αυτό είναι το NTC752, ένα αστρικός μήνος όπως βλέπετε. Ανοιχτό. Open Star Cluster. Υψόμετρο σε υψόμετρο από τον ορίζοντα, 68 μοίρες, αρκετά ψηλά, στον αστερισμό της Ανδρομέδας είναι. Απόσταση 1500 ετών φωτός περίπου. Το ανοιχτός μήνος. Ωραίο φαίνεται, ωραίο μήνος, απλώς αυτό που θέλω να δοκιμάσουμε, να επιλέξουμε όπως είπαμε τα 10 δευτερόλεπτα το dark frames και να το πάλι μας έχει μαυρίσει αρκετά την εικόνα. Γι' αυτό, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, όπως βλέπετε. Θα το σταματήσω. Είναι καλά εδώ. Ωραία. Απλώς θα το σταματήσω, θα το καθαρίσω εδώ και θα αποσυνδέσω την για να πάμε στο low, το gain της κάμερας και bin 2. Κάνουμε μια δοκιμή γιατί αυτό το μαύρισμα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν το αρέσει εδώ γιατί είναι διαφορετικό. Οκ, okay. Calibration. Κάνουμε reset τα calibration frames, δεν το αρέσανε. Λοιπόν, το κλείσουμε. Δεν θα πειράξουμε, θα το βάλουμε bin 1, low, 10 δευτερόλεπτα. Και τώρα θα ενεργοποιήσουμε και bias και flat και τα dark των 10 δευτερολέπτων που είναι αυτό εδώ. Και θέλω να δω αν θα μας βγάλει και εδώ τη μαύρη εικόνα. Ναι, έχουμε κάποιο θέμα με το live stacking. Δώστε μου λίγο χρόνο να το επαναφέρω. Ναι, Μιχάλη, θα ήταν ωραία να ήμασταν στο νησί. Τέλεια θα ήτανε. Καλώς ήρθες και σε σένα. Δώστε μου λίγο χρόνο να αποκαταστήσω το θέμα που έχουμε εδώ στο μαύρο live stacking που έχουμε ξεκινήσει. Θα το ενεργοποιήσουμε ξανά. Από την πλατφόρμα μας. Συνδέουμε πάλι την κάμερα, ωραία. Τα bin του σωστά. Exposure στα 10, ανοίγουμε και το cool.
ανοίξουμε τον πρώτο να δούμε. Πολύ έχουμε ένα θεματάκι, ναι. Ναι, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με το live stacking. Προσπαθώ να βρω την λύση. Εδώ βλέπω το preview δουλεύει σωστά, πολύ σωστά. Η κυματομορφή είναι πάρα πολύ σωστή και αυτή έτσι πρέπει να κάνει καμπύλη, όπως βλέπετε. Όπως σύννεφα, είμαστε καλά, δεν έχουμε. Απλώς εδώ έχουμε κάποιο θεματάκι που προσπαθώ να το επιλύσω. Για να ενεργοποιήσουμε την μικρή κάμερα, η οποία είναι η οδηγητική, αλλά απλώς για να δω αν το πρόβλημα είναι μόνο στην κύρια κάμερα. Είναι οδηγητική αυτή, απλώς την ενεργοποιώ. Έχει μια χαρά, είναι εδώ όπως βλέπετε το preview. Θα κάνω και μια προσπάθεια του live stacking για να δω αν πάει καλά. Ναι, μια χαρά πάει το live stacking εδώ όπως βλέπετε. Βλέπετε κάθε 10 δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει το live stacking, αλλά είναι μικρή η κάμερα. Είναι μικρή η κάμερα, αλλά ας την αφήσουμε. Ας την αφήσουμε. Το live stacking, να ξέρετε ότι εδώ βλέπουμε πόσα frames έχουν γίνει stacked, 5 δηλαδή, 6, εδώ είναι το ignore, δηλαδή πόσα απορρίπτονται. Όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει η φωτογράφηση, αλλά με τη μικρή κάμερα. Ας το αφήσουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργοποιήσει την οδήγηση, δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και τα σύννεφα ξαναέρχονται. Θα το σταματήσουμε. Δεν πειράζει, θα το δείτε σαν εκπαιδευτικό live σήμερα για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το HORT για δική τους αστροφωτογράφηση. Όλες οι λεπτομέρειες είναι στο Greek Telescope. Είναι έτσι σαν ένα εκπαιδευτικό live, να δείτε το χειρισμό. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό που έχει σημασία είναι με το πλανητάριο να βρείτε το στόχο σας, ή όταν έχετε επιλέξει από πριν, ή να τον βρείτε στο πλανητάριο, να δώσετε το go to για να πάει το τηλεσκόπιο, να στραφεί προς τα εκεί, και μετά να μπορείτε να κάνετε την παρατήρησή σας πρώτα, να κεντράρετε το στόχο, να ξεκινήσετε την οδήγηση, την οποία ακόμα δεν την έχουμε ξεκινήσει, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα λόγω από τη συννεφιά. Δεν μας θέλει, Δημήτρη, όπως βλέπεις, ναι. Πιστεύω ότι θα καθαρίσει, απλώς έχουμε ένα θεματάκι με την μεγάλη κάμερα. Βλέπουμε όμως το αστρικός μήνος από τη μικρή. Εκπαιδευτικά σας δείχνω εδώ πώς μπορεί να επηρεάσετε αυτό που βλέπετε, όχι την τελική βέβαια εικόνα. Δείτε εδώ το ανοιχτό αστρικός μήνος. Σε ασπρόμαυρο βέβαια, γιατί η κάμερα η μικρή είναι ασπρόμαυρη. Είναι η οδηγητική κάμερα. Απλώς τη χρησιμοποιούμε τώρα. Και θα προσπαθήσω να δω τι συμβαίνει με την μεγάλη κάμερα, με το live stacking. Την αποσυνδέω την μικρή κάμερα, ενεργοποιώ τη μεγάλη, έχουμε
τα preview στα 10 δευτερόλεπτα. Και είναι το preview είναι μια χαρά. Το θέμα είναι στη διάρκεια του live stacking. Α, όχι, ήρθε. Ήρθε, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Είχε κάποιο πρόβλημα μάλλον στην σύνδεση. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Μια χαρά είναι λοιπόν. Δουλεύει. Τελειότατα. Συμβαίνουν αυτά. Ο εξοπλισμός του χόρτη είναι πολύπλοκος. Έχουμε πάρα πολλά εξαρτήματα συνδεδεμένα πάνω. Σε πολλές συνδέσεις. Αυτά συμβαίνουν. Όμως αποκαταστήθηκε το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Γεια σου Βανέσα και γεια Σωνα. Καλώς ήρθες και εσύ γεια Σωνα στην παρέα μας βέβαια. Σε θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά. Εδώ είναι κυνηγώντας την ξαστεριά, θα το ονομάσω. Βέβαια εδώ. Για πάμε πάλι στο αλατοπίπερο, στον M37, να δούμε μήπως από εκείνη την πλευρά. Πως από εκείνη την πλευρά έχει κάπως καθαρίσει. M37 ο στόχος μας και στρέφουμε το τηλεσκόπιο Go To και το οδηγούμε προς εκείνο το σημείο. Βλέπετε, η κίνηση έχει ξεκινήσει. Για να δούμε στον διάμεσο. Έχουμε τη συννεφιά μας, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, με τον καιρό δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο χειμώνας αυτά έχει. Ό,τι καταφέρουμε να φωτογραφίσουμε σήμερα, όποιο στόχο προλάβουμε. Για να δούμε. Θα κλειδώσει εδώ. Ελαφριά συννεφιά. Ακόμα και αυτή η ελαφριά συννεφιά μας επηρεάζει βέβαια. Α, το βλέπετε το αλατοπίπερο. Το βλέπετε κι εσείς. Να το. Να το, πολεμάμε με τις ρηπές ανέμων. Μεταξύ 3 με 4 από φορά να αναλόγως κάνει κάποια τσουκ. Βλέπετε τα άστρα εδώ πάλι. Αξίζει να το κεντράρουμε. Ή δεν αξίζει. Όπως βλέπουμε εδώ. Ας δοκιμάσουμε. Βέβαια εδώ δεν έχουμε ψήξει. Δεν έχουμε ενεργοποίηση. Αυτό που θέλω να δοκιμάσουμε αν το live stacking δουλεύει κανονικά. Δουλεύει. Μια χαρά δουλεύει. Τώρα. Ωραία. Το καθαρίζουμε. Το preview μας. Αυτό που θέλω είναι να ανεβάσουμε τώρα την ψήξη. Θέλω να δω μήπως το προκαλεί η ψήξη. Ας το πάμε στους 0 βαθμούς. Εδώ φαίνεται η ψήξη. Έχουμε 16,9 γύρω από το χόρτ. Θα το ενεργοποιήσουμε να πάει και να κατεβεί στους 0 βαθμούς. Πως κάποιο θέμα έχουμε με την εσωτερική υγρασία. Ξεκίνησε κάμερα. Ας ξεκινήσουμε και το live stacking να δούμε. Θα έχουμε θέμα. Δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα.
Όχι, καμπύλη έχει, ωραία, έχει έρθει πολύ ωραία. Το βλέπετε πως φαίνεται πολύ όμορφα το αλατοπίπερο, παρόλο τη συννεφιά. Λίγο να το σκουρίνουμε. Αυτό που θέλω να σας δείξω, δείτε εδώ, είναι πολύ καλό. Τώρα δεν έχουμε βάλει τα calibration frames που σας είχα εξηγήσει πριν. Δείτε εδώ, χωρίς calibration frame, καταρχάς το background είναι ανομοιογενές. Εδώ το βλέπετε, έχουμε ένα μαύρο donut. Αυτό το donut το ονομαζόμενο είναι κόκκους σκόνης, ένα μικρό κόκκους σκόνης, ο οποίος βρίσκεται ή στο φίλτρο ή πάνω στο φακό. Αυτά όλα φεύγουν με τα calibration frame. Λοιπόν, θέλω τώρα να το σταματήσουμε, να το καθαρίσουμε πάλι. Αυτό είναι το preview και να ενεργοποιήσουμε τα calibration frame. Δεν ξέρω, μήπως μας δημιούργησε κάποιο πρόβλημα τα calibration frame. Το BIOS λοιπόν είναι αυτό εδώ. Το flat frame είναι αυτό εδώ και το dark frame είναι των 10 δευτερολέπτων. Okay. Και ξεκινάω πάλι το live stacking. Oh. Έχουμε πρόβλημα με το calibration frame. Κάποιο δεν του αρέσει από το calibration frame, δεν είναι καλό. Αυτό που δημιούργησε το δεν είναι θέμα της κάμερας. Θέλω να ενεργοποιήσουμε το flat frame και να το ξεκινήσουμε τώρα. Όχι, πρέπει να είναι το πρόβλημα στο dark frame. Στο dark frame, αυτό εδώ πρέπει να είναι το πρόβλημα. Το έχουμε επιλέξει πολύ σωστά. Dark frame. Το έχουμε επιλέξει. Μου κάνει εντύπωση. Μάλλον λόγω... Αυτό είναι το dark. Λόγω... Αν βγάλουμε το dark... Λίγο preview να δούμε. Ωραία. Και ξεκινάμε. Όχι, δεν ήταν το dark. Μήπως είναι το bias frame. Ακυρώνουμε και τα δύο. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν το αρέσει το calibration frame. Δεν πειράζει, το αφήνουμε χωρίς. Το αφήνουμε χωρίς. Για να δούμε τη συννεφιά. Έχει καθαρίσει κάπως. Εντελώς το dark και δεν μας έρχεται. Να, έχουμε πρόβλημα με αυτό. Θα κάνουμε και μία άλλη δοκιμή.
θα το πάμε στα 60 δευτερόλεπτα. Θέλω να δω αν και τον ανεβάσουμε στα 60. Για να δούμε ο ουρανός, έχει καθαρίσει, όχι πάλι. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες. Δυστυχώς Γιώργο μου, όπως βλέπεις και σε όλους εσάς, έχουμε συννεφιά και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Εν τω μεταξύ συνέβησε και κάτι με το Dark Frame, πρέπει να είναι χτυπημένα τα αρχεία του Dark Frame, με αποτέλεσμα μας δημιούργησε πρόβλημα, αλλά αυτό τουλάχιστον σήμερα δεν θα μας απασχολήσει, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως γιατί έχουμε συννεφιά. Και ας μην βάλουμε calibration frames. Βλέπετε εδώ εικόνα από 60 δευτερόλεπτα. Βλέπετε την εικόνα και αυτό που θέλω τώρα, επειδή αυτό θέλω να δω, να ενεργοποιήσουμε πάλι το live stacking, να δοκιμάσουμε μία, να δούμε αν φταίει πραγματικά όλη η σειρά των dark frames. Περιμένετε λίγο να το καθαρίσω, να ξεκινήσουμε το... Για να δούμε. Αυτό είναι το preview. Και εδώ περιμένουμε την πρώτη μας στακαρισμένη εικόνα. Να δούμε αν φταίνε τα darks. Αυτά τώρα πραγματικά σήμερα το live είναι εκπαιδευτικό τελείως, από ό,τι βλέπετε. Μαθαίνετε και όλα στο χειρισμό της πλατφόρμας, πώς το δουλεύουμε. Είναι εύκολο. Απλώς τώρα έχουμε ένα μικρό θέμα με, το dark, με τα dark frames. Και θέλω να δω, για να δω. Όχι, το έφερε σωστά. Το dark frames είναι σωστό, άσχετα τώρα. Βλέπετε, δεν μαύρισε, ήρθε η καμπύλη μας. Ήρθε η καμπύλη μας. Άσχετα αν αυτά εδώ δεν είναι σωστά. 60 δευτερόλεπτα. Έχει πάρει... Ναι. Λόγω της συννεφιάς, αλλά δουλεύει κανονικά. Άρα είναι χτυπημένα τα dark frames των... 30 δευτερολέπτων, των 10 δευτερολέπτων, όπως βλέπετε. Και η συννεφιά συνεχίζει. Απίστευτο. Για να δούμε ένα άλλο σημείο. Πάμε να δούμε τον γαλαξία τριγωνών από τον αστερισμό του τριγώνου, τον M33, για να δούμε μήπως προς τα εκείνο το σημείο έχουμε πιο ξάστερο ουρανό. Να στρέψουμε το τηλεσκόπιο μας εκεί. Και να δούμε στην πορεία αν υπάρχει κάποιο καθαρό σημείο. Βλέπετε, σιγά σιγά θα κάνει το γύρο το τηλεσκόπιο. Γιώργο, θέλεις μάθημα? Καλό βλέπω, τα calibration frames. Τα calibration frames δεν είναι τίποτα δύσκολο, απλώς να ξέρετε ότι από τα τρία BIOS και Dark, δηλαδή BIOS, Dark και Frames, από τα τρία Calibration Frames, το BIOS και το Dark μοιάζουν. Μοιάζουν στο εξής, ότι έχουμε καθαρό σημείο, βέβαια έχει κάποια επίστρωση, όπως είναι φάτα βλέπουμε. Λοιπόν, τα Dark και τα BIOS
θέλουν σκέπασμα μπροστά, δηλαδή να είναι μαύρο, δηλαδή με το σκέπαστρο μπροστά στο τηλεσκόπιο να είναι μαύρο εντελώς, και να αρχίσει να τραβάς exposures διάφορων δευτερολέπτων, 10, μετά τα 30, τα 60 δευτερόλεπτα, τα 2 λεπτά, να έχεις μια συλλογή από όλα. Τραβάς γύρω στα 30 με 40 dark frames, τα οποία τα ενσωματώνεις και κρατάς ένα αρχείο. Αυτό ανάλογο το χρόνο που θα κάνεις έκθεση, θα βόλτιζεις και τον χρόνο των dark frames που έχεις πάρει από πριν. Το bias frame πάλι είναι με σκέπαστο μπροστά, αλλά βάζεις το ελάχιστο χρόνο που μπορεί να τραβήξει η κάμερα. Αυτή η διαφορά είναι. Το ένα είναι για όλα, όπως πρέπει να είναι τα light frames, όλα, το ίδιο, τα ίδια δευτερόλεπτα. Ενώ το bias είναι στάνταρ στο ελάχιστο χρόνο. Τα flat frames δεν το σκεπάζεις στο τηλεσκόπιο με το... δεν το κλείνεις με μαύρο, αλλά βάζεις μια ειδική πλατφόρμα πάνω, η οποία εκπέμπει ομοιόμορφο φως. Μπορεί να το κάνεις και με ένα άσπρο πανί, ένα άσπρο μπλουζάκι, και να στέψεις και να φωτογραφίσεις την ώρα που δει ο ήλιος ή το ξημέρωμα, να είναι δηλαδή ο ουρανός όχι τόσο λαμπρός, ώστε να είναι ομοιόμορφο, να τραβήξει ομοιόμορφη φωτιζόμενη εικόνα. Αυτά λέγονται flat frames. Αυτό είναι για να αποσβέσουν τη σκόνη που μπορεί να υπάρχει. Πάντως υπάρχουν λεπτομέρειες και στο YouTube πως γίνεται ακριβώς, να τα δεις και πρακτικά πως γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε, και να δω, εδώ είναι καθαρά, φαίνεται καθαρά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποια επίστρωση από συννεφάκια. Έχει, το βλέπετε, για να δούμε. Τώρα έχουμε βάλει και βέβαια χρόνος 60 δευτερολέπτων. Έχουμε βάλει και τα 60 δευτερόλεπτα. Θέλουμε 10 δευτερόλεπτα να δούμε αν είμαστε στο στόχο μας πάνω, που είναι ο γαλαξίας. Παρόλη τη συννεφιά. Ο γαλαξίας είναι εδώ μέσα, ο οποίος δεν φαίνεται. Μάλλον εδώ είναι ο πυρήνας του. Δεν φαίνεται καθόλου. Ναι, λόγω της επίστρωσης και εδώ πέρα. Αυτό που θέλω όμως να δοκιμάσω είναι πάλι να επιβεβαιωθώ βέβαια η θερμοκρασία της κάμερας δεν ταιριάζει, αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε 0 βαθμούς, ενώ το άλλο έχει τραβήξει στους 19, αλλά δεν επηρεάζει αυτό. 19,8 δεν επηρεάζει αυτό. Ναι, είναι χτυπημένα τα dark frame. Ναι, ας το αφήσουμε. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται σήμερα, δύσκολα θα καθαρίσει. Θα το βγάλω το dark frame, ναι. Άρα μπορούμε να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία της κάμερας, μάλλον να την κατεβάσουμε, να την πάμε στους μείον 20 βαθμούς. Βλέπετε εδώ η θερμοκρασία. Ναι, Νίκο, εννοείται ότι είναι σωστό, αλλά κοίταξε, η θερμοκρασία δεν χρειάζεται. Η θερμοκρασία, γιατί είναι πάντα σταθερή, την κρατάς, στα μείον 20 τη βάζουμε. Δεν χρειάζεται να παίρνεις για όλες τις θερμοκρασίες, είναι μια χαρά. Τώρα δεν φταίει η θερμοκρασία, έχει τυπήσει το αρχείο. Έχει τυπήσει το φύτ εκείνο, γιατί χτες που έκανα δοκιμές, δούλευε κανονικότατα. Κάτι συνέβησε και έχει τυπήσει το αρχείο του dark frames που έχουμε πάρει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα της κάμερας, είναι ότι δεν είναι σωστό το dark frame αυτό που έχει πάρθει. Κάτι έχει γίνει με το αρχείο εκείνο. Μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιεί συνέχεια, Γιώργο, αν είναι και σωστό, αν έχεις το σωστό φίλτρο, αν έχεις το ίδιο φίλτρο και την κάμερα την ίδια ενσωματωμένη, γιατί δεν αλλάζεις. Τα dark frames βέβαια δεν μας νοιάζει τι έχεις.
Μόνο η κάμερα να είναι ίδια. Και φίλτρο να αλλάξει δεν μας ενοχλεί γιατί είναι μαύρα, είναι dark frames. Λοιπόν, περιμένουμε να ανεβεί η θερμοκρασία. Μάλλον να κατεβεί η θερμοκρασία, να ανεβεί το power. Θα δούμε μήπως γι' αυτό, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, για να πάμε λίγο να δούμε. Έχουμε μία στρώση. Το βλέπετε? Δεν είναι καθαρός ο ουρανός εδώ. Εδώ βλέπουμε και το στρώμα. Άρα ο γαλαξίας δεν πρόκειται να φανεί με τίποτα. Οποιοςδήποτε έχει βέβαια ερωτήσεις, όποιος φίλος μας, μπορεί να μας κάνει. Κοίταξε Νίκο, με το preview μπορούμε να το ρυθμίσουμε εδώ. Να, ο γαλαξίας είναι αυτός εδώ το κέντρο. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε από το histogram εδώ. Δηλαδή το preview το ρίσεις εσύ όπως βλέπεις. Μάλλον όχι. Αυτό είναι το νεφελωματάκι. Εδώ είναι ο γαλαξίας. Το κέντρο δεν είναι το νεφέλωμα στις πύρες του. Και μπορεί να πειράξει και το contrast του και να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και ας είναι και preview. Βλέπεις. Εγώ αυτό που θέλω να δω τώρα. Τώρα έχουμε επενεργοποίηση στο dark. Για να τραβήξουμε στα μια δεκάπ. Για να τραβήξουμε χωρίς το dark. Ναι, τα 10 δευτερόλεπτα είναι λίγα λόγω της συννεφιάς. Το βάλουμε στα 30. Πάμε στα 30 και θα δούμε. Δεν βρίσκει πολλά άστρα, βέβαια. Για να περιμένουμε. Ας το βάλουμε και auto. Και περιμένουμε να δούμε αν το dark εκείνο πραγματικά είναι χτυπημένο. Τώρα είναι χωρίς dark. Μου φαίνεται μπορεί να είναι και ο συνδυασμός να έχουν χτυπήσει και το BIOS. Και δεν μας κάνει την καμπύλη καθόλου εδώ. Ενώ όταν βγάζουμε τα calibration εντελώς, δείτε εδώ, μόλις το σταματήσουμε, μόλις το σταματήσουμε και τα βγάλουμε, θα μας το φέρει κανονικά. Να το. Άρα μπορεί να είναι ο συνδυασμός δύο calibration frames μαζί. Μπορεί να φταίνε και τα δύο, καταλάβατε. Εντάξει, τότε δεν το χρειάζεται να το παιδέψουμε. Έχω χτυπηθεί για κάποιο λόγο. Το κύριο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό, το κύριο μας πρόβλημα είναι συννεφιά. Λοιπόν, για να πάμε σε έναν άλλο στόχο, βάλουμε τα preview στα 5 δευτερόλεπτα και να πάμε σε έναν άλλον στόχο. Πάμε πάλι στον... Πάμε να δούμε τον M76. Κοντά είναι. Τον M37 τότε. Είναι από την άλλη πλευρά για να το δοκιμάσουμε. Και να μας πάει προς τα εκεί. Μήπως και η συννεφιά καθαρίσει. Για να δούμε.
βλέπετε είναι έντονο. Η σελήνη έχει ανατύλει. Για περιμένουμε λίγο να... Όχι. Η σελήνη, για να τη δούμε, δεν έχει ανατύλει όπως βλέπουμε, μόνο ο Άρης. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε και τον Άρη να δούμε, αλλά δεν είναι φτιαγμένο τώρα ακριβώς ο εξοπλισμός όπως τον έχουμε τώρα με την κάμερα. Δεν έχουμε τον μπάρλο μπροστά, θέλουμε και την πλανητική κάμερα, γι' αυτό δεν φωτογραφίζουμε πλανήτη σήμερα, αλλά θα ήταν ωραίο, ναι, πηγαίναμε στη σελήνη σήμερα να φωτογραφίζαμε λίγο τη σελήνη, αλλά δεν έχει ανατύλει ακόμα και μπορούμε να τη δούμε πότε ανατέλνει. Να γράψουμε moon. Δεν έχει ανατύλει ακόμα, όπως βλέπετε βρίσκεται ακόμα κάτω από τον ορίζοντα. Άρα θα αργήσει η σελήνη. Θα αργήσει η σελήνη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το πλανητάριο που βλέπετε είναι το Stellarium, το οποίο είναι συνδεδεμένο πάνω στο χορτ, στην πλατφόρμα. Με αυτό θα χειρίζεστε. Όπως βλέπετε είναι φοβερό. Έχει δισεκατομμύρια ουράνια σώματα. Έχει τα πάντα. Είναι από τα... και έχει πολύ ωραία γραφικά και είναι ενσωματωμένο στο χορτ. Για τον εξοπλισμό του χορτ μπορείτε να το δείτε και στο Greek Telescope. Να δείτε πώς έχει εξοπλιστεί όλο το σύστημα και βέβαια έρχονται και άλλα τα οποία θα ενσωματώνονται διαρκώς. Η τελευταία μας προσθήκη είναι η έχρωμη κάμερα, η Άση. Να το πάλι το αλατοπίπερο με τη συννεφιά του. Τα 5 δευτερόλεπτα όπως βλέπετε. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε light stacking στα 5 δευτερόλεπτα χωρίς calibration frames, δεν πειράζει. Ας του δώσουμε μία δυνατότητα να μαζέψει κάποια φωτόνια, δηλαδή χωρίς επηρεασμός από το χρώμα που βλέπετε γύρω γύρω. Δεν πειράζει. Αγνοήστε δηλαδή το background, επειδή τα calibration frame μας είναι χτυπημένα. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα και από την Καβάλα σε χαιρετούμε. Πέτυχε σήμερα σε περίπτωση που έχουμε σύννεφα και θα είναι πιο πολύ εκπαιδευτικό το σημερινό live για να δείτε και πώς μπορείτε να χειριστείτε εσείς για δικιά σας αστροφωτογράφηση και παρατήρηση το Hort Telescope. Για όλες τις πληροφορίες είπαμε θα πάτε στο greektelescope.gr. Ναι, μπορούμε να πάμε στον Betelgeuse, να τον δούμε και αυτόν. Αυτό θα κάνουμε, θα πάμε σε βασικά άστρα. Μπορούμε να πάμε να δούμε και ένα διπλό, κάποια διπλά ή τριπλά άστρα. Απλώς τώρα έχω ξεκινήσει το live stacking όπως βλέπετε. Είναι κάθε 5 δευτερόλεπτα μας φαίνει μία εικόνα, η οποία εδώ κάτω μας φαίνεται που ενσωματώνεται μία πάνω στην άλλη. Έχουμε και κάποιον αέρα. Αν δεν του βάλουμε τα φίλτρα, εδώ το φιμ, το οποίο είναι φίλτρο, το οποίο να μας τραβάει μόνο τα άστρα τα οποία δεν είναι κουνημένα, το κάνουμε έτσι, θα το σταματήσουμε, θα το καθαρίσουμε και θα ξαναξεκινήσουμε χωρίς οδήγηση, χωρίς τίποτα. Βλέπετε 7,7, μπορούμε λοιπόν αυτό να το κατεβάσουμε, άρα να το κατεβάσουμε στα 8. Μας φέρει κουνημένο η πρώτη, για να δω, είναι κουνημένη.
Περιμένουμε η πρώτη εικόνα του live stacking να είναι καλή, ώστε να μπορεί να στηριχτεί, να στηριχτούν τα frames πάνω στην πρώτη εικόνα. Γεια σου Μάριε, καλησπέρα. Όχι, έχουμε σύννεφα. Μπορείς να τα δεις και εδώ. Η συννεφιά αυτή είναι παντού αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποιο κενό σημείο. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα κάνουμε και μία εκπαίδευση να δείτε πώς δουλεύει. Προσπαθούμε. Ναι, βέβαια δεν το αρέσει γιατί έχουμε κατεβάσει πολύ το. Για να δούμε. Έχουμε κατεβάσει πολύ το φίλτρο. Σήμερα είναι εκπαιδευτικό το Hort Life, όπως βλέπετε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το στακάρισμα χωρίς calibration frames των 5 των 5 δευτερολέπτων. Γιατί μας το κατέβασε εδώ στα 20, των 5 δευτερολέπτων, 7 στακαρισμένα. Μη σας επηρεάζει το background. Δεν μας πειράζει, δηλαδή και λόγω συννεφιάς, όπως βλέπετε, ακριβώς μπροστά. Και λόγω αέρα. Αλλά ό,τι πιάνει, τουλάχιστον να δούμε τα άστρα του ανοιχτού σμήνους. Το άλλο το πίπερο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος μήνος. Είναι πολύ ωραίος μήνος. Για δούμε. Εδώ βλέπετε από αυτό το σημείο, μόλις το πατήσουμε αυτό το σημείο, έχουμε το preview, το οποίο ενεργοποιούμε τώρα. Βλέπετε ότι ήταν κουνημένο, γι' αυτό δεν το δέχτηκε πριν. Και εδώ είναι το στακαρισμένο. Βέβαια το φτιάχνουμε στο histogram λιγάκι για να το
το βλέπουμε καλύτερα. Εκεί θα το αφήσουμε. Θα το αφήσουμε εκεί και λίγο contrast για να δούμε. Για να μην φαίνεται και τόσο πολύ ο θόρυβος. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Να δούμε από τα άστρα μέλη που αποτελείται. Όπως βλέπετε, όσο χαμηλότερο είναι το FIMW, FIM, τον άστρο, τόσο καλύτερο είναι, τόσο πιο καλά στρογγυλεμένα θα το πω είναι. Η συννεφιά συνεχίζει, δεν πειράζει, ας ζούμε μέχρι που επεκτείνεται, βλέπετε. Εκτείνεται σε όλο το σημείο, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Έτσι βλέπετε τα μέλη τους μήνους. Για πάμε στα μονά frames. Εντάξει. Πολύ όμορφος στόχος. Πολεμάμε με τη συννεφιά σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Και επειδή το ζήτησε και ο Θοδωρής, το άστρο Μπεντελγκέζ που είναι και κόκκινο-κόκκινο, περγίγαντας, έτοιμος να εκραγεί, να γίνει σούπερνόβα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν ξέρουμε πότε θα εκραγεί, μπορεί να είναι αύριο, σήμερα, αύριο, μπορεί να είναι σε 100 χρόνια, μπορεί να είναι σε 1000, μπορεί να είναι και σε 100.000 χρόνια. Αλλά οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι είναι έτοιμος να εκραγεί και να γίνει σούπερνόβα ο Μπεντελγκέζ. Βλέπετε εδώ, όσο περνάει η ώρα, καθαρίζει γύρω-γύρω, παρόλη τη συννεφιά, και αρχίζουν και φαίνονται και τα χρώματα. Βέβαια, τα χρώματα δεν είναι πράσινα, είναι λόγω της συννεφιάς. Αν δεν ήταν εντελώς εξαστεριά, θα τα βλέπαμε λευκά, γαλαζοπά, κιτρινοπά και κόκκινοπά. Ακόμα και πορτοκαλί. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε όλο το αστρικό μας σμήνος. Εδώ. Δείτε το. Παρόλο τη συννεφιά. Ωραία λοιπόν, ας πάμε λοιπόν να βρούμε τον Μπεντελγκέζ. Για να δούμε αυτό το φοβερό, τον φοβερό υπεργίγαντα. Μπορούμε να σταματήσουμε το live stacking. Πάμε στο preview. Όπως βλέπετε δεν φαίνεται τίποτα. Τα σύννεφα είπαμε είναι έντονα εδώ. Ωραία, πάμε να βρούμε λοιπόν τον Μπεντελγκέζ. Θα γράψουμε πολύ ωραία το όνομά του. Μας τον βρίσκει ήδη. Απλώς βλέπετε είναι εκπαιδευτικό σήμερα. Νάτος είναι λίγο πιο κάτω. Είναι στον αστερισμό του Ορίωνα βέβαια. Είναι όμως του Ορίωνα. Και βέβαια εδώ έχουμε και τον εφέλωμα που είχαμε τραβήξει την προηγούμενη φορά. Και όπως έχετε δει και την τελική εικόνα του των τεσσάρων ωρών. Είχαμε μεγάλη επιτυχία. Είναι σε ένα μεγάλο υψηλό σημείο ο Μπεντελγκέζ και ας στραφούμε προς τα εκεί με το Go To, το οποίο το ενεργοποιήσαμε μόλις τώρα και ξεκινάει η κίνηση του Hort. Περνάτε, όπως βλέπετε εδώ
Είναι σε πολύ καθαρό σημείο. Πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε. Νάτος, υπέροχος. Μπράβο για την ιδέα, Θοδωρή. Νάτος. Να το κεντράρουμε. Το φέρουμε στο κέντρο. Όπως είπαμε, ενεργοποιούμε το χειριστήριο. Σας ενημερώνω ότι αυτό εδώ, όταν θα το χειριστείτε εσείς το Hort για τη δικιά σας αστροφωτογράφηση και παρατήρηση, αυτό δεν θα χρειαστείτε να το κάνετε που κάνουμε τώρα με το τηλεκοντρόλ, δηλαδή να κεντράρετε τον ουράνιο στόχο. Θα γίνεται αυτόματο κεντράρισμα. Αυτό θα προσθεθεί από την επόμενη φορά στο Hort. Δηλαδή μόλις το επιλέξετε από το πλανητάριο, μόλις το επιλέξετε το στόχο, θα κεντραριστεί με το plate solving και θα το κεντράρει χωρίς να κάνετε τίποτα όπως θα κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Πριν κάνουμε όμως το τηλεκοντρολάκι μας, θα κάνουμε ένα preview στα 2 δευτερόλεπτα και θα κινήσουμε σιγά σιγά τα βελάκια για να φέρουμε και να στρέψουμε το τηλεσκόπιο στο κέντρο του Betelgeuse. Τα βελάκια δεν αντιστοιχούν ακριβώς στο πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Εμείς το δίνουμε λίγο την κίνηση για να καταλάβουμε, γιατί αλλάζουν οι συντεταγμένες στον ουρανό. Το τηλεσκόπιο έχει πάρει μία στροφή ανάλογα προς τα που κινείται. Όπως βλέπετε, ένα παιχνίδι σαν ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι. Αυτό είπαμε, δεν το κάνουμε όταν θα ενσωματωθεί το αυτόματο κεντράρισμα. Θα γίνεται αυτόματα. Θα το φέρουμε επιτέλους στο κέντρο. Τώρα θα έρθει. Νάτος. Ναι, Θοδωρή. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Είμαστε κεντραρισμένο. Μπορούμε να κάνουμε και ένα zoom, όπως το βλέπουμε. Δείτε εδώ. Κάθε 2 δευτερόλεπτα. Το καλό είναι ότι δεν έχει μπλοκάρει από τη λαμπρότητα τα πίξελ, δηλαδή δεν έχει χαλάσει το κέντρο. Βλέπετε πόσο κόκκινος είναι. Θα ανοίξουμε και λίγο το saturation που θα το δούμε τώρα καλύτερο. Νάτος. Δείτε εδώ το Betelgeuse. Πολύ ωραίος και πολύ λαμπρός και με ωραίο χρώμα. Θα το ανεβάσουμε λίγο στα 5 δευτερόλεπτα το preview και μπορούμε να δοκιμάσουμε και ένα live stacking. Βέβαια δεν θα βρει άστρα γύρω γύρω. Τα 5 δευτερόλεπτα για να δούμε. Το single frame, ναι, δεν θα βρει, γι' αυτό εμείς θα του πούμε ότι να μην βάλεις φιμ και να μην κάνεις και να μην align τα frame mark. Ναι, όχι, εδώ δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό, δεν θα μας κάνει. Αλλιώς δεν θα μας κάνει align. Άρα βλέπετε ότι δεν μπορούμε, αν δεν έχει και άλλα άστρα γύρω γύρω. Θέλουμε τουλάχιστον 5 άστρα για να μπορέσει να το κάνει το stacking του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να το αυξήσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να πάμε στο single frame, στο preview
και να το αυξήσουμε το exposure time, να το πάμε στα 30 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Το βλέπουμε εδώ κάτω δεξιά. Να φτιάξουμε και το histogram μόλις έρθει. Να το δούμε λίγο καλύτερα το Betelgeuse. Το χρώμα του είναι υπέροχο. Κατακόκκινος, υπεργίγαντας. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λαμπρό το βαζαότο. Βλέπετε, έχουμε, είναι από τον αέρα. Βλέπετε, αλλά εδώ μπορούμε να δούμε και το χρώμα του καλύτερο. Αυτό κάνει, θα πιάσουμε ένα preview καλό. Λίγο να σκοτεινιάσουμε γύρω γύρω. Φωτεινότητα πρέπει να την κατεβάσουμε. Κουνημένο και αυτό λόγω του αέρα, το βλέπετε, γι' αυτό ακόμα λόγω του αέρα τα 30 δευτερόλεπτα δεν είναι καλά γιατί έχει ρηπές άνεμον, αλλά ένα frame θα το πιάσει καλό των 30 δευτερόλεπτων. Ένα θα το πιάσει. Να δούμε. Να το. Πάλι βέβαια λίγο, εντάξει. Να το στο Betelgeuse. Πολύ λαμπρός και φωτεινός. Το light stacking τώρα δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει άστρα γύρω γύρω στο πεδίο. Αυτό είναι όλο το θέμα. Βλέπετε κούνημα. Και πάλι. Άρα τα 30 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Πρέπει να τα κατεβάσουμε. Έχουμε 4 μποφόρ τώρα, τα οποία μας επηρεάζουν βέβαια. Ο χειμώνας, όπως γνωρίζετε, έχει λίγες ξάστερες νύχτες. Βέβαια, όταν είναι ξάστερες οι νύχτες του χειμώνα, είναι κάτι φανταστικό. Απλώς θέλει υπομονή και δεν είναι τόσο συχνά μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι λογικό. Αυτό πρέπει να το ξέρετε κι εσείς που έχετε κάνει κλήση ραντεβού για τις δωρεάν συνεδρία, για τη μία ώρα δωρεάν συνεδρία του Hort, να δείτε πώς δουλεύει εσείς, να το κινήσετε το τηλεσκόπιο, να βγάλετε την πρώτη σας φωτογραφία. Και για όσους βέβαια θα το ενοικιάσουν και θα το χειριστούν, αυτό ξεκινάει από τις 2 Ιανουαρίου, από το νέο έτος ξεκινάει η ενοικίαση, για να είμαστε και πλήρεις στον εξοπλισμό μας. Περιμένουμε και κάποια άλλα φίλτρα ακόμα. Μπορείτε στο Greek Telescope να γίνετε μέλος και να κλείσετε το πακέτο που επιθυμείτε και βέβαια μετά να κλείσετε και το ραντεβού με το ημερολόγιο για τη νύχτα που θέλετε. Είναι τετράωρα οι συνεδρίες, είναι υπεραρκετό. Όταν έχετε πολύ καλό ουρανό μπορείτε σε μία συνεδρία να βγάλετε τη δικιά σας τετράωρη αστροφωτογραφία. Είναι πολύ καλό, όπως θυμόσαστε το νεφέλωμα του Ορίωνα, με 4 ώρες βγήκε πάρα πολύ καλό και θέλω να το δείτε όσοι δεν είχατε ευκαιρία να απολαύσετε τον Ορίωνα. Θέλω να σας το δείξω τον Ορίωνα ναι.
Σε λιγάκι, ναι, θα σου το δείξω σε λιγάκι τον Οριόνα, τον εφαίλωμα. Τα σύννεφα εδώ συνεχίζουν. Ναι. Μπορούμε να πάμε σε ένα διπλό άστρο. Μια δούμε. Μπορούμε να πάμε σε ένα διπλό άστρο από ό,τι θυμάμαι. Α, πριν όμως πάμε στο διπλό άστρο, να δούμε έτσι. Είναι ο Μιράχ, από ό,τι θυμάμαι. Ο Μιράχ. Double star, το βλέπετε που γράφει double star. Ας πάμε προς τα εκεί. Να δούμε, θα φανεί που είναι διπλό το άστρο. Ξεκινάμε το go to. Το τηλεσκόπιο θα στραφεί στον Μιράχ. Να το. Πάνω δεξιά βλέπετε και την περιστροφή του Χόρτ για να φτάσει στο στόχο που επιλέξαμε. Είναι στον αστερισμό της Ανδρομέδας, διπλό άστρο. Σε απόσταση 47, ναι, περίπου, ναι, γύρω στα 6,5 έτη φωτός. Κοντά είναι, σχετικά κοντά. Μάλλον είναι συμπλήν. Είναι 190, είναι 100, θα βάλω 200 έτη φωτός. Ναι, το συν πλήν είναι, το έχουν υπολογίσει ακριβώς με τέλεια λεπτομέρεια. Θα πούμε ότι είναι γύρω στα 200 έτη φωτός. Να το, στο Μιράχ, το διπλό άστρο. Για να δούμε. Να το. Παρόλη την συννεφιά. Για να δούμε, θα φανεί και θα ξεχωριστεί το διπλό άστρο. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα στην παρέα. Εδώ όλοι είμαστε μαζί, πολεμάμε με τα σύννεφα, Παναγιώτη. Όπως βλέπεις εδώ, έχει στρώμα συννεφιάς, το βλέπεις. Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αστροφωτογράφηση κανονική. Κάνουμε απλή παρατήρηση τώρα. Πριν είδαμε τον Μπετελγκέζ, το κόκκινο υπεργίγαντα, και τώρα να δούμε ένα διπλό άστρο. Το Μιράχ, ο οποίος φαίνεται διπλός. Και για να τον ξεχωρίσουμε, θα μειώσουμε, κατεβάσουμε και το gain λίγο. Γιατί είναι πολύ λαμπρό το κεντρικό λαμπρό άστρο. Η φωτεινότητά του μάλλον καλύπτει το μικρότερο άστρο που είναι γύρω γύρω. Όπως βλέπετε ακόμα είναι πολύ φωτεινός, άρα θα πρέπει, το πάμε το preview στα 5 δευτερόλεπτα. Στα 5. Και βέβαια λίγο εδώ το κόντρας του, περιμένουμε τη φωτεινότητά του. Όχι, δεν καταφέρουμε να το ξεχωρίσουμε. 2 δευτερόλεπτα. Δεν καταφέρουμε να το ξεχωρίσουμε. Γιατί αυτό το στρώμα συννεφιάς που έχει φωτίζει και τα σύννεφα δεν μας βολεύουν. Δεν μας αφήνει να το ξεχωρίσουμε. Μόνο σε ξάστερη νύχτα θα μπορούσαμε να βλέπαμε 2 άστρα τώρα. Αλλά το προσπαθούμε.
Φαίνεται λίγο αριστερά που πάει να ξεχωρίσει, αλλά είναι πολύ λαμπρό. Ας κατεβάσουμε και το saturation και το brightness. Όχι, δεν καταφέρνουμε να το ξεχωρίσουμε δυστυχώς. Σας είναι ο Mirage. Για να δούμε, έχουμε ένα άλλο ουράνιο σώμα το οποίο σας μήνος. Μπορούμε να πάμε να δούμε τις Πλειάδες. Τις Πλειάδες λοιπόν, M45. Εντάξει, αυτές θα τις δούμε σίγουρα, γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινές οι Πλειάδες. Στρέφουμε λοιπόν και του λέμε Go To και το τηλεσκόπιο ξεκινάει να γυρίζει. Βλέπουμε και την κάμερα με τα σύννεφα, στρώματα παντού, δύσκολα. Η κίνηση έχει ξεκινήσει. Βλέπετε, σταθεροποιήθηκε και μπορούμε να δούμε ένα μέρος των Πλειάδων κάτω από τα σύννεφα. Να τις Πλειάδες, τις βλέπετε με το μικρό τηλεσκόπιο, μάλλον με τη μικρή κάμερα. Να τις οι Πλειάδες. Μπορούμε να τις κάνουμε και zoom από εδώ, σαν ιδέα. Να τις. Οι 7 αδερφές που λένε. Αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5, 6 και μάλλον πρέπει να είναι και αυτό 7. Η Αλκιόνη είναι πιο μεγάλη, είναι ο Άτλαντας, Μερόπη από την ελληνική μυθολογία, οι Πλειάδες. Είμαστε στραμμένοι ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι μεγάλο το άνοιγμα. Για τις Πλειάδες χρειαζόμαστε το μικρό τηλεσκόπιο. Μπορούμε όμως να το δούμε και αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε το μικρό τηλεσκόπιο που έχει μεγαλύτερο άνοιγμα με τη μικρή την οδηγητική κάμερα. Θα το κλείσουμε, βέβαια θα πέσει η ψήξη, δεν μας πειράζει. Θα ενεργοποιήσουμε την μικρή μας με το που είναι πάνω στο μικρό τηλεσκόπιο, για να έχουμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Όπως το βλέπετε εδώ, να τις οι Πλειάδες. Τις βλέπετε. Και τα σύννεφα βέβαια βλέπετε. Να τις. Να τις οι Πλειάδες που έχουν και σκόνη, αέριο μάλλον, γύρω γύρω. Δεν φαίνεται βέβαια τώρα με τίποτα, θέλει πάνω από μία ώρα live stacking και stacking των frames, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Έχουμε ενεργοποιήσει το preview των 5 δευτερολέπτων. Κάθε 5 δευτερόλεπτα έχουμε και ένα frame από τις Πλειάδες με το μικρό τηλεσκόπιο, το Zenith Star, που είναι πάνω από το μεγάλο τηλεσκόπιο.
Έντονα, λαμπρά άστρα όπως τα βλέπετε. Βέβαια είναι σε ασπρόμαυρη, η κάμερα είναι ασπρόμαυρη γιατί κάνει οδήγηση η βασική της δουλειά. Δεν είναι για αυτό που κάνουμε τώρα. Θέλω να ενημερώσω επίσης σε όλους εσάς που θα χειριστείτε το Greek Telescope, μάλλον και το Hort. Έχουμε δύο κάμερες στον εξοπλισμό μας, είναι δύο μεγάλες κάμερες, η μία είναι μονόχρωμη με φίλτρα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε εσείς ανάλογα το στόχο, και την έχρωμη κάμερα για απευθείας απόδοση χρωματική. Πολύ σωστά Μαρία, μόνο 8 με γυμνό μάτι, και πρέπει να μην είσαι και στην Αθήνα, και αν είσαι στην Αθήνα να είσαι σε κάνα βουνό, Πεντέλη, Πάρνηθα, κάπου προς τα εκεί, για να δεις βέβαια με καλές συνθήκες. Δείτε εδώ τα σύννεφα πως επηρεάζουν, δείτε εδώ, εδώ είναι η πραγματική επικάλυψη από τα σύννεφα μας. Μας χάλασε εντελώς το πεδίο. Βλέπετε κι εσείς. Και βέβαια και εμείς εδώ δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, να πάμε να δούμε το γαλαξία της Ανδρομέδας με τη μικρή κάμερα, η οποία θα έχει μεγαλύτερο πεδίο. Βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φανεί λόγω του καιρού. Κάτσε να την ενεργοποιήσουμε. Ας την αφήσουμε στα 5 δευτερόλεπτα. Πάμε στο πλανητάριό μας. Βέβαια ξέρουμε ότι είναι στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Να, εδώ βλέπετε τον Ορίωνα, τους Διδύμους. Εδώ είναι οι Διδυμίδες, βροχή διατόντων. Αυτό μας το δείχνει έτσι. Διάδοντες αστέρες από αυτό το σημείο. Είναι ωραίο να ξέρετε τον ουρανό. Εδώ έχουμε λοιπόν την Ανδρομέδα και έχουμε και το γαλαξία της Ανδρομέδας. Τον M31. Για να δούμε. Εδώ είναι το Hort στραμμένο. Και του λέμε να πάει προς τα εκεί, με το go to, μετά την επιλογή. Για να δούμε τι θα δείξει η μικρή κάμερα. Ο εχθρός της αστροφωτογράφησης νάτος, μπροστά ακριβώς τα σύννεφα από το γαλαξία της Ανδρομέδας.
Μήπως καθαρίσει λιγουλάκι, να καθαρίσει. Μήπως καταφέρουμε να πάρουμε μία λήψη λίγο καλύτερη. Δεν πειράζει, ας το ενεργοποιήσουμε το life stacking. Ξεκινάμε όπως είναι έτσι. Δεν ξέρω αν θα βρει άστρα βέβαια. Για να κάνει life stacking. Θέλει περισσότερα δευτερόλεπτα. Του βάλουμε και άλλα δευτερόλεπτα. Ο πυρήνας είναι καλά, δεν φαίνεται καθόλου οι βραχιόνες, τίποτα. Πάντως έχουμε φωτογραφίσει το γαλαξία της Ανδρομέδας μονόχρωμα και το έχουμε βγάλει και στο Facebook να το δείτε. Εδώ line frames. Για να δούμε και τον πυρήνα με την κύρια μας κάμερα. Είναι εδώ πάνω όπως το βλέπετε, γιατί ακριβώς επειδή είναι τοποθετημένο από πάνω από το μεγάλο τηλεσκόπιο, το μικρό έχει κάποια μικρή διαφορά στο κεντράρισμα, είναι λογικό. Το βλέπετε. Ας κάνουμε ένα life stacking. Εδώ είναι ο πυρήνας. Είναι πιο ευαίσθητο το μεγάλο τηλεσκόπιο και έτσι δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε καθόλου αυτή τη στιγμή με αυτές τις συνθήκες. Όχι. Άρα ενεργοποιήσουμε μία φορά ακόμα με τη μικρή. Θα κάνουμε live stacking με τη μικρή κάμερα. Έχει μία μικρή επίστρωση. Ας αφήσουμε όμως να φανεί. Ναι. Τον πυρήνα βλέπετε, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα. Σιγά σιγά ο θόρυβος φεύγει βέβαια, αλλά τώρα δεν έχουμε ούτε calibration frame ούτε τίποτα, έτσι απλώς να δούμε λίγο μερικές στακαρισμένες εικόνες. Είναι 6 stack των 10 δευτερολέπτων, δηλαδή ένα λεπτό αυτό που βλέπετε χωμένο μέσα σε σύννεφα ο γαλαξίας Ανδρομέδας. Λίγο να σκοτεινιάσουμε λιγουλάκι, να φανεί πιο έντονα. Πίσω από τα σύννεφα λοιπόν, ο υπέροχος γαλαξίας αυτός.
Αυτό που θέλω να δείτε είναι, τα βλέπετε αυτά τα μαύρα είναι της κάμερας, είναι, βλέπετε, όλα αυτά φεύγουν με το calibration frames, το βλέπετε, και το background βέβαια, απλώς για να καταλάβετε τι δουλειά κάνουν αυτά τα frames. Υπέρλαμπρο είναι. Πυρήνας. Δεν πειράζει. Βλέπετε το live stacking μας έχει φέρει 15 frames των 10, 150 δηλαδή. Σχεδόν 2 λεπτά περίπου. 2,5 λεπτά πάει. Το συνολικό, η συνολική εικόνα αυτή είναι 2,5 λεπτών. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η πρόβλεψη του καιρού, από ό,τι είδα, όλη η εβδομάδα θα είναι με σύννεφα, θα υπάρχουν και βροχές. Τώρα πια θα καθαρίσει από την άλλη εβδομάδα, από Δευτέρα, Τρίτη θα καθαρίσει ο ουρανός, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο live, να μπορέσουμε να φωτογραφίσουμε. Δείτε όμως εδώ πόσο ωραία φαίνεται ο πυρήνας και πόσο έντονος. Και τα άστρα βέβαια ολοστρόγγυλα, δείτε τα εδώ, με το μικρό τηλεσκόπιο που έχει και μεγαλύτερο εύρος πεδίου, αλλά μη ψυχόμενη κάμερα, οδηγητική κάμερα, δεν κάνει για αστροφωτογράφηση, μόνο για οδήγηση και για απλή παρατήρηση, για τη σελήνη και για τους πλανήτες βέβαια. Μονόχρωμη βέβαια είναι αυτή. Ας το αφήσουμε λιγάκι ακόμα να φέρει κάποια frames ακόμα. Τα σύννεφα είναι παντού. Να σας πω την αλήθεια, σήμερα πιστεύω ότι θα ήταν εντελώς ξαστεριά και θα μπορούσαμε να βγάλουμε 2 ώρες το κάθε ουράνιο σώμα, δηλαδή το αλατοπίπερο και το μικρό αλτήρα, να τον βγάλουμε 2 ωραίες φωτογραφίες των 2 ωρών. Αυτό ήταν το σχέδιο. Θα γίνει όμως, με τον καιρό δεν μπορούμε να παίξουμε ούτε να τον αντιμετωπίσουμε. Ευελπιστούμε την άλλη εβδομάδα να καταφέρουμε πολύ καλά πράγματα και μην ξεχάσετε, από τις 2 Ιανουαρίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Hort αποκλειστικά για εσάς. Σας συμβουλεύω πάντως να και πραγματοποιήσετε αυτή την δωρεάν συνεδρία, να δείτε και να εξοικειωθείτε με τον χειρισμό και εσείς μόνοι σας, γιατί άλλο να το βλέπετε εσείς και άλλο να το εφαρμόσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Είναι πολύ καλό αυτό, να δείτε και σε μία ώρα να μπορέσετε να έχετε μία μικρή εικόνα, την οποία θα σας την αποστείλουμε, να, σαν ενθύμιο ότι βγάλατε την πρώτη σας μικρή δοκιμαστική αστροφωτογραφία. Ακριβώς Μιχάλη, θα είχαμε τέλεια, την έχουμε βγάλει το χόρτο, έβγαλε τον γαλαξία της Ανδρομέδας, μονόχρωμο βέβαια, το οποίο θα μπει στο άλμπουμ. Στο Greek Telescope ακόμα δεν έχουμε ενσωματώσει το άλμπουμ που βάζουμε όλες τις φωτογραφίες, θα γίνει και αυτό, για να μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά που έχουν φωτογραφηθεί.
αλλά βέβαια και εσείς να το φωτογραφίζετε και να έχετε και τη δικιά σας αποκλειστική υπογραφή στην κάτω δεξιά πλευρά, η οποία θα είναι δικιά σας και θα, η αστροφωτογραφία θα είναι δικιά σας με την ωραία σας υπογραφή, μάλλον με το ωραίο σας όνομα, credit και το όνομά σας από κάτω. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο, μπορεί να εκτυπωθεί η φωτογραφία, μπορεί να μπει σε μια κούπα, μπορεί να γίνει πόστερ. Ήθελα να σας δείξω τον Εφέλο με το Ορίον, αλλά δεν, το αρχείο αυτή τη στιγμή δεν είναι στην πλατφόρμα πάνω. Μπορείτε να το δείτε όμως στο Facebook, στο Greek Telescope, την έχουμε αναρτήσει. Μάλλον θα ήθελα να το δούμε. Και όσο εσείς βλέπετε το γαλαξία της Ανδρομέδας με το μικρό τηλεσκόπιο να εμφανίζεται όλο και πιο ζωντανά μπροστά σας, παρόλο τη συννεφιά βέβαια, θα προσπαθήσω να σας δείξω την φωτογραφία του νεφελώματος του Οριώνα. Δώστε μου λίγο χρόνο. Απολαύστε εσείς τον M31. Λίγο υπομονή. Φορτώνεται. Μπορείτε να δείτε τώρα η φωτογραφία των 4 ωρών που τραβήξαμε την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε κάνει και ένα live από τον Ορίωνα για μία ώρα περίπου, μάλλον 2 ώρες περίπου, και εγώ μετά ανεξάρτητα φωτογράφησα τον Ορίωνα και έφερα μαζί τα τελικά αποτελέσματα που είχε ως τελικό πάλι αποτέλεσμα αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε τώρα, που είναι σε υψηλή ανάλυση, που τραβήχτηκε πριν από 10 περίπου μέρες, ναι, τέλος Νοεμβρίου ήτανε. Έτσι είδαμε και την εικόνα. Μπορούμε να επιστρέψουμε στο γαλαξία μας. Γιώργο, ρωτάς για... Βεβαίως, όταν θα χρησιμοποιείτε την έχρωμη κάμερα δεν θα μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα, γιατί ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται, γιατί τραβάει έχρωμα.
Με την ασπρόμαυρη όμως κάμερα, με τη μονόχρωμη, η οποία είναι λίγο πιο ευαίσθητη και τραβάει πιο πολλά φωτόνια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά τα φίλτρα που θα βρίσκονται στον ηλεκτρικό τροχό. Θα επιλέγετε ποιο φίλτρο θέλετε, το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το luminance, το ηταα που είναι για το υδρογόνο, το οξυγόνο, το φίλτρο του οξυγόνου, το φίλτρο του θείου. Όλα αυτά θα είναι πάνω στο τροχό που θα δίνουν μια δικιά τους διάσταση στη φωτογραφία και μετά θα γίνει η ενσωμάτωση και θα μπορείτε να έχετε την έχρωμη απόδοση όπως εσείς την θέλετε. Έχουμε 4 φίλτρα μέχρι τώρα και αναμένουμε το luminance, το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, δηλαδή το LRGB, το περιμένουμε μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, δηλαδή από τις αρχές Ιανουαρίου θα είναι και αυτό διαθέσιμο και θα είναι έτοιμο με τον ηλεκτρικό τροχό που θα επιλέγετε εσείς τα φίλτρα όποιο θέλετε με την μονόχρωμη κάμερα. Ναι, ακριβώς Γιώργο. Μόνιμη συννεφιά, αυτός ο γαλαξίας μας της Ανδρομέδας. Καλύτερα δεν μπορεί να γίνει, είναι και η κάμερα η μικρή, όπως το βλέπετε. Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε έτσι και ένα μικρό μάθημα, να το δείτε, είδατε πιο πολύ το χειρισμό όλου της πλατφόρμας και πώς δουλεύουμε, αφού δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην κανονική αστροφωτογράφηση. Παρατηρήσαμε μερικά ουράνια σώματα, είδαμε λίγο το αστρικός μήνος, αλλά το πίπερο. Είδαμε ένα διπλό άστρο όσο μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε, είδαμε το Μπετελγκέζ, λίγο το μικρό Αλτήρα και τώρα στραφήκαμε στον γαλαξία της Ανδρομέδας. Πιστεύω ότι κάπου εδώ θα ήταν καλό να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας live μετάδοση, μιας και τα σύννεφα δεν πρόκειται να φύγουν. Όσο υπάρχουν και τα μεγάλα, υπάρχει και τα μικρά στρώματα, άρα δεν υπάρχει άλλη περίπτωση καλύτερη για παρατήρηση. Αυτό το είχαμε σκεφτεί και στο παρελθόν, το έχει πει και ένας άλλος αστροφίλος μας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο σχέδιο, γιατί η φασματογραφία δεν μπορεί να γίνει και ζωντανά. Μπορεί να γίνει όμως, αλλά θέλει ειδικό εξοπλισμό και ειδικό μηχάνημα που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε ως στόχο να γίνει. Μπορεί μελλοντικά, μπορεί. Υπάρχουν πάντως κάποιοι εραστέχνες αστρονόμοι και αστροφωτογράφοι που χρησιμοποιούν αποκλειστικά την φασματογραφία για να ξεχωρίζουν τα διπλά, τριπλά, τετραπλά άστρα, να βγάλουν τα φάσματα των ουράνιων σωμάτων. Είναι ένα άλλο πεδίο αυτό που ακόμα δεν έχουμε σκοπό να το εφαρμόσουμε στο χορτ. Αυτό που θα γίνει όμως από τη νέα χρονιά, θα ξεκινήσουμε την έρευνα για όλους να μπορέσουμε να εντοπίσουμε σούπερνόβα, αστεροειδείς ή και κομήτες. Αυτή η διαδικασία, η έρευνα που μπορεί να δείτε και οδηγίες στο Greek Telescope, θα γίνεται από όλους και θα συμμετέχουμε όλοι στην έρευνα. Και για να σας πω ας πούμε μερικά στοιχεία, πάμε το σχάρι για την έρευνα για την ανακάλυψη νέων supernova, δηλαδή άστρα τα οποία ανατινάζονται, που είναι πολύ σημαντικά για την επιστήμη. Το χορτ θα τραβήξει μόνο του το βράδυ την επόμενη, αυτό μπορεί να γίνει και μέρα, δηλαδή μέσα στη διάρκεια της ημέρας η έρευνα. Γίνεται δηλαδή, τραβάμε όσο περισσότερες φωτογραφίες γαλαξιών,
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτόματα θα το κάνει το χόρτο αυτό, 10-20 γαλαξίες, και μετά την επόμενη μέρα θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα που εσείς θα μπορείτε να ζωντανά και όλοι μαζί να ελέγξουμε αν κάποιο supernova υπήρξε σε αυτό το γαλαξία. Χρειαζόμαστε πολλά μάτια για να κοιτάμε δηλαδή όλοι μας, γιατί θα υπάρχει κίνηση. Θα γίνει σε μικρή κίνηση, θα το δείτε την τεχνική, για να, και πρέπει να εντοπίσουμε δηλαδή supernova. Το ίδιο θα γίνεται και με, με αστεροειδείς και με κομήτες. Αστεροειδή, για έρευνα για αστεροειδή και κομήτη μπορεί να την κάνουμε και επί τόπου τη νύχτα. Αλλά για τη supernova μπορεί να γίνει και ημέρα η έρευνα. Ακριβώς, blink method, το οποίο είναι αρκετά, είναι, δηλαδή χρειαζόμαστε πολλά μάτια, δηλαδή όλοι μαζί θα μπορέσουμε να δούμε και να ερευνήσουμε κάθε γαλαξία ξεχωριστά. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια και με τους αστεροειδείς, ο οποίος εκεί υπάρχει κίνηση, υπάρχει το blinking, υπάρχει κίνηση του αστεροειδή και του κομήτη. Αυτό θα ενημερωθείτε από αρχές του έτους, δηλαδή το νέο έτους, από το Ιανουάριο, ακριβώς για τις λεπτομέρειες και πώς θα μπορούμε να συμμετέχουμε στην έρευνα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Πάρα πολύ που ήσασταν μαζί, ναι. Ήταν ωραία η παρουσία σας. Εύχομαι να σας άρεσε τουλάχιστον το σημερινό μάθημα, παρατήρηση, αμάθημα, θα το βάλω έτσι. Θα ενημερωθείτε για τα επόμενα live. Σας περιμένουμε στη δοκιμαστική συνεδρία για τον καθένα σας και βέβαια για το χειρισμό του τηλεσκοπίου από εσάς αποκλειστικά. Το χόρτο είναι για όλους, το σύμπαν ανήκει σε όλους και μπορείτε να το φωτογραφίσετε και να το παρατηρήσετε. Σας ευχαριστώ όλους για την υπέροχη παρέα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Ψηλά το κεφάλι και στη ζωή και στον ουρανό. Να μείνετε υγιείς. Να είστε πάντα καλά. Και θα τα πούμε σύντομα και καθαρός ουρανός. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καληνύχτα σε όλους.